Από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής θα φιλοξενήσουν το FVV Workshop 2020 Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική, που πραγματοποιείται με τη στήριξη του ΕΟΤ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Για την παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής, παράλληλα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που πλέον ενώνουν τις δυνάμεις τους για το συγκεκριμένο εγχείρημα. 40 Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες, συντάκτες του FVV, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής. Αυτή η καλή σχέση, η διάθεση, ο διάλογος, για να υπάρξει αποτέλεσμα ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους προορισμούς της περιφέρειας, προφανώς είναι και η Πειραιά, αλλά κυρίως οι δύο προορισμοί οι οποίοι φέρνουν τα βασικότερα νούμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι αυτονόητο για όλους το οικονομικό αποτύπωμα της τουριστικής ανάπτυξης. Δεν είναι τόσο σαφώς προσδιορισμένο το αποτύπωμα της πολιτιστικής ανάπτυξης. Ως αυτοδιοίκηση έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε, να αναδείξουμε και να προάγουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα όμως από τη δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων μπορούμε να δημιουργήσουμε δορυφορικές ενέργειες με οικονομικό αποτέλεσμα. Η γερμανική αγορά, που είναι παραδοσιακή για τους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, φέτος γνώρισε μεγάλη πτώση, τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, όπως αναφέρουν οι τουριστικοί παράγοντες. Το 2019, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρη Τάσιο, ήταν 350.000 οι αφίξεις των Γερμανών, ενώ φέτος στη Χαλκιδική δεν ξεπέρασαν τις 50.000. Η γερμανική αγορά είναι 350.000 αφίξεις με βάση τα στοιχεία του 2019 για τη Χαλκιδική. Φέτος δεν ήρθαν ούτε 50.000, για να έχετε μια εικόνα. Ήδη το αεροδρόμιο Μακεδονία βιώνει την μεγαλύτερη κρίση από ποτέ, και ενώ άνοιξε και υποδεχόμαστε τον κόσμο στο καινούργιο, όπως ενδεχομένως αν δεν ταξιδέψατε στην καινούργια πια πλευρά του αεροδρομίου. Δυστυχώς ήταν άτυχη η Φράπορτ σε αυτό το κομμάτι και εμείς, που δεν υποδεχόμαστε πολλούς τουρίστες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα σκληρή, όμως είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια και περισσότερο και για το 2021 και με την περιφέρεια, που πρέπει να πω ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλη αρρωγός, γιατί ξέρετε και εμείς οι φορείς κάνουμε πολιτική, αλλά άμα δεν έχεις τα λεφτά, πολιτική κάνεις μόνο στο μικρόφωνο. Πρέπει να υπάρχει και το χρήμα. Οι κινήσεις μας από εδώ και πέρα, από εδώ και μπρος, θα πρέπει να έχουν μια σκακιστική μαεστρία. Το FVV, το Workshop of Greece του 2020, είναι μια δυναμική κίνηση επανακίνησης, ένα ρουάμα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, οι οποίες ενωμένες μπορούν να κάνουν θαύματα. Το πρόγραμμα φιλοξενίας περιλαμβάνει οργανωμένη φιλοξενία, θεματικές προτάσεις διακοπών, πολιτιστικό προφάιλ, τον τουρισμό, συνεδρίων, γαστρονομία, φύση, ξενοδοχειακές υποδομές και άλλα. Πέρα από όλα αυτά, σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, στις 17 Σεπτεμβρίου επιπλέον θα πραγματοποιηθεί και συνέδριο για την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους ανθρώπους του τουρισμού και στις δύο περιοχές, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.